Το Πρωθυπουργό καταρχάς. Έτσι, πολύ επιγραμματικά για να σας ρωτήσω, γιατί ξέρω ότι εσείς έχετε και επαφές με επενδυτές και δουλεύετε πολύ έξω. Όχι καλά. Σωστά. Όχι. Δεν δουλεύω πολύ έξω, συμμετέχω σε ταξίδια. Όταν λέω δουλεύετε έξω, δεν εννοώ εργάζεστε έξω, ότι έρχεστε σε επαφή με πάρα πολύ κόσμο από το εξωτερικό. Κατά κύριο λόγο θα σας έλεγα ότι η προσέλκυση επενδυτών είναι δουλειά άλλων υπουργείων, οργανισμών, όπως το Enterprise Greece κτλ. Από εκεί πέρα το οικονομικό γραφείο του Πρωθυπουργού μπορεί να ετοιμάζει ορισμένες αναλύσεις, αν θέλετε, και τον Πρωθυπουργό για ορισμένα ζητήματα, να συμβουλεύει, αυτό είναι σύμβουλος δηλαδή, δουλειά συμβούλου κάνουμε, ή να ασχολούμαστε με ορισμένα ειδικά θέματα κάθε φορά που θα μας αναθέσει ο Πρωθυπουργός. Δεν έχουμε χαρτοφυλάκιο και καλά κάνουμε, είναι άλλη δουλειά μας. Άρα μπορεί να ασχολούμαστε με τα πάντα, και επειδή δεν γίνεται να ασχολήσουμε με τα πάντα, με ορισμένα από αυτά τα πάντα που μπορεί να αναθέτει ο Πρωθυπουργός. Το κλείνω τώρα μετά και τις ανακοινώσεις, και οι οποίες θα γίνουν νόμος του κράτους σε λίγο, οι εξαγγελίες. Θα τις ψηφίσει η αντιπολίτευση, εκτιμάται, πριν πάμε στο Πήρε ταυτί μου πριν μπω στο στούντιο τον κύριο Μαμαράκη που έλεγε θα τα ψηφίσουμε όλα. Και στον αέρα του Πάνου Χαρίτων. Τα περισσότερα φαντάζομαι τα ψηφίσουν, δεν μπορούν να είναι διαφορετικά. Και η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή, με βάση όλο το στρατηγικό αδιέξοδο που έλεγα πριν, είναι κάπου ανάμεσα στο να μιλάει για να καταγγέλει για παραχολογίες και απ' την άλλη μας καταγγέλει ότι τους πήραμε το δικό τους πρόγραμμα. Άρα τα μέτρα θα είναι νόμος του κράτους σε, σε λίγες μέρες. Μέσα θα είναι πολύ δύσκολο, ειδικά αυτά που έχουν κοινωνικό χαρακτήρα, να τα, να τα πάρει πίσω η οποιαδήποτε κυβέρνηση έρθει αργότερα, που δεν πιστεύω ότι θα έρθει. Εσείς τώρα από το ρόλο σας, στις επαφές σας, στη συμμετοχή σας, στα ταξίδια κτλ. Η εικόνα που έχετε, που προσλαμβάνετε κυρίως από πλευράς επενδυτών και επιχειρηματιών και από αυτό τον κύκλο, ας πούμε, παικτών, να το πω σε εισαγωγικά, βλέπετε διαφορές στο τελευταίο διάστημα? Δηλαδή ήταν άλλοι πριν γίνουν οι εξαγγελίες, είναι άλλοι τώρα που εξαγγέλθηκαν τα μέτρα, που δεν πρέπει να τα λέμε μέτρα? Κοιτάξτε, να σας πω μια πραγματικότητα. Θεωρείτε με εξαίρεση ορισμένους επιχειρηματίες που συνδέονταν κατά κάποιο τρόπο άρρηκτα, ή υπάρχει έντονο ιδεολογικό στοιχείο προσκόλληση από το παρελθόν σε αυτό που είναι η δεξιά, η Νέα Δημοκρατία, θα σας πω ότι ένα μεγάλο μέρος, κυρίως μιας μεσαίας αλλά και μεγαλύτερης επιχειρηματικότητας, αντιλαμβάνονται ότι έχουμε κάνει πολύ μεγάλες τομές και έχουμε φέρει μεταρρυθμίσεις για την Ελλάδα, όλα τα προηγούμενα χρόνια. Άρα υπάρχει μια ψευδής εικόνα που προσπαθεί να καλλιεργήσει η εξωματική αντιπολίτευση, ότι εμείς δεν είμαστε με τις επιχειρήσεις, με τις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας για ένα μεγάλο αντιξιακό άλμα. Και αυτό είναι πια που προσπαθούμε να κάνουμε μετά την έξοδο από τα μνημόνια. Θα ήταν καλύτερο αν αυτό γινόταν με ένα επιταχυνόμενο ρυθμό, και νομίζω ότι θα γίνει μετά τις επόμενες εκλογές. Αλλά εμείς έχουμε πρόγραμμα, έχουμε εθνική αναπτυξιακή στρατηγική και αυτή την εφαρμόζουμε τώρα. Ακόμη και τα μέτρα που ανακοινώθηκαν τις προηγούμενες μέρες εντάσσονται ακριβώς σε αυτή τη στρατηγική. Αρχίσατε να λέτε, πριν σας διακόψω, ότι βλέπετε μεταστροφή ακόμη και σε επιχειρηματίες που δεν ήταν τόσο κοντά, ας το πούμε, ή τόσο θετικά διακείμενοι. Υπάρχει αυτό. Έχουμε δύο κατηγορίες επιχειρηματιών ως προς το πώς αντιλαμβάνονται το από εδώ και πέρα. Εγώ δεν έχω καταλάβει. Υπάρχει ένα καλό σενάριο. Στην καλή περίπτωση έχουμε μια ηγετική ομάδα των αρίστων της Νέας Δημοκρατίας, που μοιάζουν περισσότερο με κάποιους ανώριμους μαθητευόμενους μάγους, που πιστεύοντας ότι επαναφέροντας μια σκληρή στάση απέναντι σε συνταξιούχους και εργαζόμενους, και κυρίως πειράζοντας κάποιους φορολογικούς συντελεστές, θα μας έρθει ένα τσουνάμι επενδύσεων και ανάπτυξης. Θα σας πω πολύ απλά ότι, επειδή δεν είναι τόσο έτσι τα πράγματα, εάν κοιτάξουμε βόρεια και βορειοανατολικά μας της χώρας, άλλες χώρες που έχουν πολύ χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές, δεν τους έχει έρθει κανένα τσουνάμι, ούτε επενδύσεις ούτε ανάπτυξης. Είναι ένα πολύ πιο σύνθετο και πολυδιάστατο θέμα το πώς έρχεται η ανάπτυξη και οι επενδύσεις σε μια χώρα. Και αν τα κατάφερε κάποιος την τελευταία δεκαετία, είμαστε εμείς, δεν ήταν κανείς άλλος. Γιατί το λέτε? Υπήρξε μια τεράστια αποεπένδυση της τάξης του 60% από το 9 μέχρι το 15, και από το 16 για την ακρίβεια μέχρι σήμερα υπάρχει μια σαφής πορεία προσέλκυσης επενδύσεων. Επανήλθαν οι επενδύσεις και έχουμε συνεχείς αυξημένες ρεκόρ που σπάμε το ένα μετά το άλλο τα τελευταία χρόνια. Και εσωτερικά στη χώρα και σε ό,τι αφορά τις άμεσες ξένες επενδύσεις.
είναι ένα πραγματικό γεγονός. Αλλά αυτή είναι η καλή περίπτωση. Η κακή περίπτωση, και νομίζω αυτό είναι το οποίο ισχύει περισσότερο σε ό,τι αφορά τη Νέα Δημοκρατία, είναι ότι από διάφορες δηλώσεις που γίνονται ή τους ξεφεύγουν και από τον κύριο Μητσοτάκη σε διάφορες συνεντεύξεις που δίνει κυρίως εκτός Ελλάδας. Και από στελέχη του, τον κύριο Χατζηδά, παλιότερη δήλωση άλλου στελέχου του για ασφαλιστικό πινοσέτ, για το αν θα διατηρηθεί το ένα προς έναν ή θα πάμε στο ένα προς πέντε στο δημόσιο, τι θα γίνει με τη ΔΕΗ, όπου ο κ. Χατζηδάκης αναφέρει το παράδειγμα της Ολυμπιακής, που σημαίνει δηλαδή πτώχευση στην ουσία και ιδιωτικοποίηση. Όλα αυτά μάλλον προσανατολίζουν προς μια θεραπεία σοκ που έχει η ηγετική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Και γι' αυτό είναι εξαιρετικά εκνευρισμένοι από τα μέτρα που προλαβαίνουμε να πάρουμε από τον Αύγουστο μέχρι τώρα. Γιατί θα τους είναι εξαιρετικά δύσκολο, αν τυχόν γινόντουσαν κυβέρνηση, που πρώτον το απέφχουμε και δεύτερον δεν εκτιμώ ότι θα γίνει και δεν το λέω γιατί απλά ανήκω στο ΣΥΡΙΖΑ, θα ήθελαν να φέρουν. Τα κάνουν αυτά εξαιρετικά δύσκολα. Δύο παραδείγματα θα σας πω μόνο τελευταία, γιατί οφείλει να τα γνωρίζει ο κόσμος που δεν παρακολουθεί με λεπτομέρεια τις πολιτικές εξελίξεις. Για το τη μη περικοπή των συντάξεων που καταφέραμε, εμείς την καταφέραμε τον προηγούμενο χρόνο, θα σας θυμίσω ότι το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας προέβλεπε να μην υπάρξει η μη περικοπή των συντάξεων, δηλαδή να περικόπτονται οι συντάξεις, και αυτό έγινε απολύτως φανερό. Λέει όμως ότι καταψήφισε όταν ψηφίσατε εσείς που ήταν επιτελή. Υπάρχει συνέντευξη του κ. Μητσοτάκη Μάιο-Ιούνιο του 2018, που ρητά αναφέρει ότι αυτή είναι μια δέσμευση του Αλέξη Τσίπρα και εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για να τα αλλάξουμε αυτό. Παρ' όλα αυτά, την καταψήφισε τότε, όταν το ψηφίσατε εσείς. Όταν το ψηφίσαμε, την καταψήφισε. Σα λέω που όμως ήταν μέρος του προγράμματος. Εγώ το θυμίζω για να πιανού ήταν στο πρόγραμμα, παρακαλώ, και πιανού όχι φάνηκε ότι έκανε ο καθένας. Το ίδιο έχουμε μια επανάληψη τώρα με το αφορολόγητο. Ναι. Τι έχουμε στο αφορολόγητο? Δεν γίνεται καμία κουβέντα από τη Νέα Δημοκρατία για το τι θα κάνει όταν έρθει το ζήτημα της μείωσης του αφορολόγητου. Έφερε τροπολογία να ψηφίσετε εσείς. Όταν εμείς θέσαμε το θέμα ότι εμείς δεν θα πάμε σε μείωση του αφορολόγητου. Τότε θυμηθήκαν και φέρουν τροπολογία. Είναι ακριβώς η επανάληψη του περσινού με τη μη περικοπή συντάξεων. Να κλείσουμε με αυτό κατηγορηματικά, κύριε Τσίπρα, ότι δεν θα μειώσετε το αφορολόγητο. Κατηγορηματικότατα. Εάν η κυβέρνηση μετά τις εκλογές του Οκτωβρίου είναι μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Εάν, και το απεύχομαι βέβαια, ανέβει κάποια άλλη κυβέρνηση πάνω και μιλάμε για τη Νέα Δημοκρατία πρακτικά, νομίζω ότι είναι προσανατολισμένη σε μια θεραπεία σοκ που θα μας γυρίσει χρόνια πίσω σε αυτά που καταφέραμε. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την απόψινή σας παρουσία εδώ. Να είστε καλά. Και που τα είπαμε όλα. Και σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Καλό σας βράδυ. Γεια σας. Πάμε κι εμείς, κυρίες και κύριοι.